Όταν σας λέω εγώ να τον διώξω να ησυχάσουν, εσείς δεν θέλετε. Θέτε, έχω πάρει. Χαίρε δεις, ελήθη παράβασης, χαίρε δεις, ηνύχθη παράδεισος. Από σένα, Παναγία, λύθηκε η παράβαση. Ποια είναι αυτή η παράβαση? Ποια είναι αυτή η παράβαση? Η παράβαση που έκανε η Εύα και ο Αδάμ. Τη λύνει η νέα Εύα. Θα το ακούσουμε μέσα στη μεγάλη εβδομάδα στα τροπάρια πολλές φορές, η νέα Εύα. Αυτή που καθαρίζει τα πάντα, παραδίνεται στο Θεό να κατεβάσει κάτω στη γη το γιο της, το Χριστό, και να ανοίξει το δρόμο για τον παράδεισο. Και το μεγαλείο αυτού νου του Θεού, ξέρετε ποιο είναι? Ότι και τις καινούργιες παραβάσεις που κάνουμε όλοι, γιατί όλοι κρίνουμε την Εύα, πω πω πω, έκανε, και άρα γιατί αμαρτία ήταν αυτή, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν κοιτάμε όμως την καμπουρίτσα μας, πόσες αμαρτίες φορτωνόμαστε εμείς. Αλλά και αυτές τις αμαρτίες αυτός ο Θεός, αυτός ο Χριστός και αυτή η Παναγία έτοιμη να τις συγχωρήσει είναι. Μου έρχονται πολλές φορές στην εξομολόγηση ψυχούλες υπέροχες και μου λέει μπαίνοντας, Πάτερ, νιώθω 500 κιλά βάρος. Και βγαίνοντας, Πάτερ, πετάω σαν πουλάκι. Αυτό, λέω, είναι το μεγαλείο αυτού νου του Θεού. Να μας κάνει πουλάκια, να πετάμε. Μας παίρνει όλες τις αμαρτίες. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της εξομολόγησης και της μετανοίας. Βλέπετε, βάζει δύο τίτλους η Εκκλησία. Εξομολόγηση και μετάνοια. Μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτά τα δύο ανοίγουν τον παράδεισο για τον καθένα μας. Για τον καθένα μας. Το χρωστάμε όμως όλο τούτο εδώ το έργο, το μεγαλείο της σωτηρίας μας, ότι ακόμα και από το καντιλάκι που ανάβουμε και το κεράκι που ανάβουμε και τους ναούς που χτίζουμε, όλα, όλα, τι να αριθμίσει κανένας. Είπαμε προχθές τα μυστήρια της Εκκλησίας. Όλα, όλα, τα πάντα. Πού τα οφείλουμε? Στην Παναγιά μας. Αυτή άνοιξε το δρόμο η νύχθη παράδεισος. Ανοίχτηκε ο παράδεισος και μας έδωσε όλη την ελπίδα να μπορούμε εύκολα να βρούμε το δρόμο και να τον περπατήσουμε. Και όπου δεν μπορούμε να τον βρούμε, χανόμαστε. Θυμάστε παλιότερα, αλλά το βρήκα και τελευταία σε μια ωραία εικόνα, που έχει το Χριστό να έχει ένα πρόβατο πάνω στην πλάτη του, κρατημένο. Ποιο είναι αυτό το πρόβατο? Το κάθε χαμένο πρόβατο. Το κάθε χαμένο πρόβατο είναι. Κάθε φορά που χάνεται ένα προβατάκι,
Αυτή κάθε φορά υπάρχει ο Χριστός εκεί παρόν. Έτοιμος. Λίγο πώς κάνουν. Α, πού να, τώρα χάθηκαν αυτά. Γιατί χάθηκαν άραγε. Από τη ζωή μας, από τα χωριά μας, να έχουμε όλοι τα προβατάκια μας. Πόσο ήθελα να είχα βρει, κυρία Μαρία, τα προβατάκια εκεί. Γελάς, Νάνση μου, γελάς. Τι ωραία. Δεν θα ήταν ωραία. Ωραία θα ήταν. Λοιπόν, από αύριο ψάχνω να βρω πρόβατα να χωράσω. Είχαμε, ακούστε τώρα πόσο ταιριάζει μια διήγηση με αυτό. Πόσο ταιριάζει. Εντάξει, δεν μη φοβάστε. Μεθαύριο θα τα αγοράσω, όχι αύριο. Μεθαύριο θα πάω. Είχαμε στο χωριό μου και που μεγάλωσα δύο μεγάλα κοπάδια που ο καθένας, κάθε οικογένεια έδινε τα δικά του, τα έπαιρνε ο τσοπάνος και τα πήγαινε όπως κάνει το εδώ ο τσοπάνος στα χωριά μας και τα βόσκαγε. 30 το ένα σπίτι, 10 το άλλο, 20 το άλλο. Εμείς συνήθως είχαμε αρκετά, η γιαγιά μου ήτανε, ήθελε να έχει. Γι' αυτό και θέλω να έχω κι εγώ, όχι τίποτα άλλο, από τη γιαγιά μου το κόλλησα. Εκείνη λοιπόν την ημέρα που είχε πάει ο κύριε Βασίλης ο καημένος, ο οποίος ήταν κοντά 70 χρονών και έβοσκε τα πρόβατα λεβένταρος. Λεβένταρος! Τι επαθόμαστε ο καημένος. Εκείνη την ημέρα χιόνιζε. Έριξε χιόνι, χιόνι. Τα έφερε γρήγορα και φώναζε στις γιαγιάδες και στις μανάδες, σε όλους μας. Κοιτάξτε, κάτι λείπει από όλους. Πρέπει να λείπουν καμιά δεκαπενταριά όλα και όλα. Πέστε μου πόσα είναι η κάθε μια, να πάω να τα βρω. Το χιόνι είχε φτάσει μισό μέτρο ήδη και έριχνε καινούριο συνέχεια. Η γιαγιά μου και οι υπόλοιποι μπροστά, εγώ να τα βλέπω, να είμαι τότε 5, 6, 7 χρονών. Πού πας, κύριε Βασίλη, μες στο χαμό τώρα, άστα να, άστα, θα τα φάει ο λύκος και δεν θέλω. Έφυγε, χάθηκε μες στο χιόνι. Πήρε μια από εκείνες τις, τα που είχαμε τα φαναράκια με το πετρέλαιο και έφυγε. Όλη τη νύχτα τον περιμέναμε, θυμάμαι την αγωνία του χωριού. Ξημερώνει και βγαίνουμε όλοι να πάμε να βρούμε τον τσοπάνο και τα πρόβατα. Τα βρήκαμε. Και τα πρόβατα και το τσοπάνο. Τσοπάνος όμως από το πολύ χιόνι και από το πολύ κρύο είχε τελειώσει τη ζωή του. Το διαβάζω αυτό το Ευαγγέλιο και λιώνω κάθε φορά. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Ο καλός ο τσοπάνος θυσιάζει την ψυχή του και τη ζωή του για τα πρόβατά του. Ποιος είναι ο τσοπάνος? Ο γιος του Θεού και της Παναγίας. Ο Χριστός μας. Που θυσίασε την ψυχή του και τη ζωή του υπέρ των προβάτων. Και τα προβατάκια είμαστε κάθε φορά εμείς. Και για να είναι και σίγουρος ότι το καταλάβαμε αυτό, άφησε και την παραβολή του χαμένου του προβάτου, απολωλότος προβάτου. Που λέει ο καλός ο τσοπάνος, κάνει αυτό που έκανε ο Παρβοβασίλης σε εμάς. Αφήνει, λέει, αν έχει 100 πρόβατα, αφήνει τα 99 και πάει και τρέχει να βρει το ένα το απολωλός. Αρκεί όμως, για τώρα λίγο, μπορεί να μας βρει. Αλλά εμείς να μην θέλουμε να γυρίσουμε. Τότε, τι κάνει ο Χριστός? Πονάει και περιμένει. Περιμένει και πονάει. Τι? Τι περιμένει και τι πονάει? Πονάει τη σκληρή μας την καρδιά που δεν θέλουμε να γυρίσουμε. Και περιμένει πότε θα του πούμε ναι. Θέλω να με πάρεις, πάρε με αγκαλιά και πάμε πίσω, πάλι, σε σένα. Διότι ο Χριστός φώναξε πολύ καλά
το ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, όποιος θέλει. Ούτε βιάζει, ούτε παραβιάζει την ψυχή μας, την καρδιά μας, τη ζωή μας. Τόσο μεγαλείο έχει, που ενώ έρχεται εκεί και μας βρίσκει, δεν βιάζει, ούτε παραβιάζει τη θέλησή μας, την ελευθερία μας, την απόφασή μας. Τι χαζοί που είμαστε όμως, που δεν θέλουμε να γυρίσουμε στο μαντρί, στο οποίο είναι ο Χριστός. Και είναι το μαντρί εδώ, η Εκκλησία Του, αλλά το μεγάλο το μαντρί. Το γεμάτο φως και χαρά και ομορφιά και ελπίδα Αναστάσεως, είναι το μαντρί εκεί πάνω. Προϋπόθεση όμως για να πάμε στο μαντρί εκείνο εκεί πάνω, είναι να είμαστε εδώ στο μαντρί αυτό και να ζούμε με τα μυστήρια της Εκκλησίας και με αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν έχει σωτηρία. Και όχι μόνο αγάπη στο Θεό, στο Χριστό μας, αγάπη και μεταξύ μας. Τι θέλει την αγάπη ο Χριστός? Εάν δεν αγαπάς, λέει, τον αδελφό σου που τον έχεις δίπλα σου, πώς θα αγαπείς εμένα που δεν με βλέπεις? Ωραίο να λέμε, Θεέ μου, σ' αγαπάω, αλλά από τις εντολές σου δεν κάνω τίποτα. Δεν θέλω να δω άνθρωπο, δεν θέλω να μιλήσω με άνθρωπο. Τους μισώ όλους. Και τις περισσότερες φορές δεν μας έχουν κάνει τίποτα κακό. Έτσι από εγωισμούς, από κακίες, από ζήλιες, από φθόνους. Η Παναγιά λοιπόν μας τα χάρισε όλα αυτά. Στην Παναγιά τα οφείλουμε. Η Παναγιά, η Παναγιά, η Παναγιά, η Παναγιά. Η οποία τρέχει, 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 τρέχει. Χαρίζει, 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 χαρίζει. Βοηθάει, 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 βοηθάει συνέχεια. Έχουμε ακόμα δύο φορές, τελειώνουμε. Μία θα πάμε απέναντι και μία από εδώ. Ξέρετε τι μου είπαν για να δείτε ότι εγώ προσπαθώ να τα μοιράσω πιο δίκαια από δίκαια? Προσπαθώ. Μου είπαν από εκεί ότι η συνήθεια πάντα ήταν η πρώτη και η τελευταία να γίνονται από εκεί. Εγώ είπα όπου πετυχαίνει. Μα μου είπανε, φέτος είναι η τρίτη φορά που τα κάνεις από εκεί τα περισσότερα και από εδώ τα λιγότερα. Λέω, δεν πειράζει. Και εκείνος και εσάς σας αγαπάω το ίδιο. Μη μου τα κοιτάτε αυτά, γιατί μετά μπερδεύομαι και εγώ και πονάω και ξαναμπερδεύομαι και δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ σας αγαπώ όλους. Και είπαμε, τώρα που είναι και επίτροπη από την άλλη τη μεριά, τα κοριτσάκια μου, ότι θέλουμε λίγο να βοηθήσετε για τους επιτάφιους, να κάνουμε ωραίους επιτάφιους και χωρίς πολύ κούραση. Εντάξει. Εμείς θα βρούμε, εμείς με την Παπαδιά, θα βρούμε τα μισά λεφτά που θα χρειαστεί αυτός ο επιτάφιος και τα μισά λεφτά που θα χρειαστεί ο άλλος. Εσείς μένετε και η μεν και η δε να βρείτε τα άλλα μισά, κύριε Χρήστο. Δεν βάζω μεγάλο ποσοστό. Ωραία. Μισά εγώ με την κυρία Μαρία, τα άλλα μισά εσείς από εδώ και τα άλλα μισά οι άλλοι από εκεί. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο όλη τη μέρα είμαι απέναντι για εξομολόγηση. Εάν θέλουν κάποιοι από εδώ, την παράλληλη Κυριακή που θα είμαι εδώ μετά τη λειτουργία να μείνω για να τους εξομολογήσω. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Μου λέει ο Δεσπότης, να πω και αυτό και τελειώνω. Και οι άλλοι στη Μητρόπολη. Να σου στείλουμε έναν ακόμα παπά να σε διευκολύνει τη Μεγάλη Εβδομάδα, να μην κάνεις από εδώ και από εκεί. Λέω να μην το ξανασκεφτείτε αυτό, γιατί όχι μόνο δεν θα με διευκολύνετε, αλλά και θα με μπερδέψετε και ποιος με σώζει μετά.
Κεραυθυμία, ποιος με σώζει μετά. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μαζί. Να τα μοιράσουμε όλα μια χαρά και κυρίως τι θέλω να μοιράσουμε. Αφήστε αυτά τα μοιράσματα. Τις καρδιές μας. Τις καρδιές μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.